Ναι, είναι γεγονός. Θα κατατεθεί τελικά στον Άριο Πάγο η υποψηφιότητα Εθνικό Κόμμα Έλληνες. Και ε, βέβαια θα είναι υποψήφιος βουλευτής ο Ηλίας Κασιδιάρης σε μια εξέλιξη που μένει να αποδειχθεί κατά πόσο θα αλλάξει τα υπάρχοντα δεδομένα. Ήλι η απόφαση και γίνεται για δύο κυρίως λόγους. Πρώτον, για να καταδειχθεί το πολιτικό αποτύπωμα του χώρου. Δεύτερον, ακόμη και αν αποκλειστεί η συμμετοχή του στι εκλογέ τη 21η Μαου από το Α1 τμήμα του λόγω των απευθεία απροκάλυπτων κυβερνητικών παρεμβάσεων, τα έχουμε σε ξεχωριστά ρεπορτάζ. Άλλωστε και ο κύριο Τζανερίκο τόλμησε να καταδεικνύει την κυβέρνηση και ουδένα αγγελέα ακόμη έχει ξεκινήσει έρευνα. Οι δύο Νικολόπουλο και Βασιλιάδη έχουν καταθέσει μήνυση γι' αυτό. Η προσφυγή στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο βέβαια δεν θα αλλάξει κάτι σε ό,τι αφορά την απόφαση του Αριού Πάγου για τη συμμετοχή του κόμματο στι εθνικέ εκλογέ. Αλλά δεν θα αφαιρεί τη δυνατότητά του να κατέβει στι εκλογέ τι επόμενε ή όποτε πραγματοποιηθούν. Απόφαση του Ηλία Κασιντιάρη και του επιτελείου του κόμματο για αυτονομικά θα δω στην κάλπη. Τώρα έχει να κάνει και με τα ερωτήματα που δημιουργήθηκαν για τι δηλώσει του τέο αντισαγγελέα ρίου πάγου Αναστάσου Κανελόπουλου. Πολλέ από τι οποίε θεωρούνται πολιτικά ατυχεί, θεωρείται ότι δημιουργούν υπόστρωμα και οπλίζουν τα χέρια του Κυριάκου Μητσοτάκη για να αποβάλει ακόμη και το εάν από τι εκλογέ, παρά τις πιθανέ αγαθές προθέσει του έντιμου, αλλά άπειρου στην πολιτική τέο τη Αγγελέα Ρουπάου. Τη πάση γνωστό. Με ευθύνη τη κυβέρνηση όλα αυτά οδηγούν στην απόλυτη ανομαλία τη λειτουργία του δημοκρατικού μα πολιτεύματο. Αφού επιχειρούν να απαγορεύσουν σε ένα τμήμα των πολιτών να εκφραστούν τις εκλογές. Καλό καθηγητή σήμερα τόνισε ότι όλα αυτά που γίνονται έχουν υπόστρωμα αντισυνταγματικότητας. Ο Τύρις Ρίζος, θέος πρόεδρος Συμβουλίου της Επικρατείας. Τυχόν, <συντυχών> δικαστική νομιμοποίηση του αποκλεισμού του κόμματος θα δημιουργήσει μια διαρκή ρευστότητα στη λειτουργία της δημοκρατίας, μας τονίζει. Έχω ξανατονίσει πω ένα στου τέσσερι ψηφοφόρου τη εθνικιστική δεξιά θα προτιμούσε να ψηφίσει η ΣΥΡΙΖΑ για να τιμωρήσει την κυβέρνηση Μιτσοτάκη για τροπολογίε αποκλεισμού του κόμματο. Τώρα, θα αποφασίσουν για το αν θα κατέλθει το Εθνικό Κόμμα. Έλληνες μετά την παρέτηση του κυρίου Τζανερίκου, χρέη προέδρου του τμήματος, αναλαμβάνει η αρχαιότερη αρεοπαγή κυρία Ευδοξία Κιουπτσίδου Στρατουδάκη, η οποία θα προεδρεύσει τη σύνθεση δικαστών. Στο τμήμα συμμετέχει η αεροπαγήτη Ιωάννα Κλάπαχ στο δουλειά, η οποία ω εφέτη είχε διενεργήσει με τη συνάδελφό τη Μαρία Δημητροπούλου την ανάκριση για την υπόθεση της Χρυσή Αυγή, που απαιτέλεσε και τη βάση για την έκδοση του παραπεμπτικού βουλέμματο όλη τη τότε κοινοβουλευτική ομάδα στο Εδόλιο. Η κυρία δικαστή, επειδή είχε εκφράσει γνώμη και δικαστική κρίση για την υπόθεση, παρότι προφανώ πρόκειται για εντελώ διαφορετική διαδικασία και υπόθεση, δεν αποκλείεται να επιλέξει η ίδια να απόσχει, λύνοντα δια τη προσωπική αποχή τον αριθμητικό γόρνιον θεσμό. Υπάρχει και μια δικαστή που στην υπόθεση που έκρινε η Ολομέλεια του το ΑΕΟΠΑΟΥ για το θέμα πλειστηριασμών ακινήτων από τα ΦΑΝ συμμετείχε. Υπάρχουν δικαστέ. Που βρίσκονται στα έδρανα πάνω από 30 χρόνια. ονότη. Με τη διάταξη που ψηφίστηκε τη Μεγάλη Τρίτη, εξουσία, αφαιρείται από τον πρόεδρο του τμήματο η δυνατότητα να επιλέξει αυτό στα πέντε μέλη που θα κρίνουν την υπόθεση. Για το τι μέλη γενέστε με το κόμμα του κ. Κανελόπουλου ή του κ. Καστιέ. αλλά θα συμμετέχουν όλα τα μέλη του τμήματο. Συνήθω όμω πρέπει να είναι μόνο. Είτε θα παρετηθεί ένας είτε θα προσθεθεί ένας ακόμη. για ακριμένες ειδήσει, έγκαιρη και έγκαιρη ενημέρωση, εγγράψου, κοινοποίησε να το γνωρίσουν όλοι. Η αλήθεια πάσει θυσία εδώ.